θα ξεκινήσουμε με εξαιρετικό καλεσμένο και εξαιρετική φίλη, εγώ θα πω, την Μαρία Τιγκαλτσή, γνώριμη εδώ στο μεταξύ μας. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα. Σε ευχαριστώ που για μία ακόμα φορά είσαι μαζί μας και έχεις φέρει και παρέα αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά με έφερα και τη Ρόζα. Όσο καιρό μιλάμε για τη Ρόζα, θα είμαι μαζί. Και διαζώσεις. Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι είμαστε για μία ακόμα φορά μεταξύ μας. Μαρία μου, με αφορμή την βιβλιοπαρουσίαση που θα έχουμε την Κυριακή που μας έρχεται, 19 Νοεμβρίου, στις 11.30 το πρωί, στο Alana Park Resto. Και βέβαια θα παρουσιαστεί η συνέχεια της ιστορίας της Ρόζα ουσιαστικά. Ρόζα, ο Ρος Δράκος, συνάντηση με έναν γίγαντα από τις εκδόσεις ο Σελότος. Μια εξαιρετική δουλειά. Νομίζω ότι το εξώφυλλο που κρατάς στα χέρια μου και θα το δείτε και εσείς στη συνέχεια, τα λέει όλα. Θα ήθελα όμως να μου πεις δύο-τρία πράγματα για την δεύτερη συνέχεια της Ρόζας. Λοιπόν, είναι ένα παραμύθι που η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να έχεις διαβάσει το προηγούμενο της Ρόζας για να διαβάσεις και αυτό. Δεν είναι ακριβώς συνέχεια. Είναι απλά μια νέα περιπέτεια της Ρόζας. Κάτι που ζήταγαν τα ίδια τα παιδάκια που είχαν γνωρίσει το προηγούμενο παραμύθι. Συνέχεια μου λέγανε ότι θέλουν και άλλη Ρόζα και άλλη Ρόζα. Οπότε και εγώ δεν μπορούσα να τους χαλάσω χατήρι. Ούτε και η Ρόζα μου φυσικά. Και έτσι γράψαμε μια νέα περιπέτεια που κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα, όπως είπες, από τις εκδόσεις Ελλάδος. Mm-hmm. Νομίζω ότι όταν το είχαμε πει και πέρσι, και πέρσι πρόβληση που είχε γίνει η παρουσίαση του πρώτου βιβλίου της Ρόζας, είχαμε πει ότι πραγματικά ένας χαρακτήρας που από την πρώτη στιγμή αγκαλιάστηκε από τα παιδιά. Όντως. Και κοίτα, μην αναγκαστείς να γράψεις πολλές ακόμα ιστορίες. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου για τη Ρόζα. Άλλα παραμύθια είναι στο κεφαλάκι μου και στα χαρτιά μου. αλλά αυτή τη φορά σου λέω, το έκανα καθαρά για αυτό που ζήταγαν οι μικροί μου φίλοι. Έχουμε συνάντηση με ένα γίγαντα, λοιπόν, εδώ στο συγκεκριμένο βιβλίο, με την εκπληκτική εικονογράφηση για μία ακόμα φορά του Διονύση Καραβία. Θα το κρατήσω για να το δείτε αμέσως στο εξώφυλλο. Να πω βέβαια στο σημείο αυτό, στη βιβλιοπαρουσίαση υπάρχει ένα εξαιρετικό πάνελ, έτσι, εκτός από σένα που φυσικά θα είσαι παρούσα. Έχουμε λοιπόν της Δήμητρα Μέρτζου, εκπαιδευτικό, και Ευαγγελία Σούπη, λογοθεραπεύτρια. Την αφήγηση του παραμυθιού θα την κάνει η Δίκη Βάβα, παιδαγός θεάτρου και δραματοθεραπεύτρια, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει η Ελένη Αράπογλου, που είναι φιλόλογος και συντάκτρια σε τοπική εφημερίδα. Επίσης, από ό,τι ξέρω, έχει ετοιμαστεί και μία παρουσίαση από σπουδαστές του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής εδώ του ΙΕΚ, του Ιδιωτικού ΙΕΚ. Ναι, θα συμμετέχουν και οι σπουδαστές από το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, όπως πολύ σωστά είπες. Mm-hmm. Θα κάνουν κατασκευές με τους μικρούς μας φίλους. Και ετοιμάζουμε και κάτι μουσικοκινητικό, να μην τα πούμε όλα. Όχι, θα κρατήσουμε και εκπλήξεις για την παρουσίαση. Θα γίνονται πολλά. Ναι. Είναι τιμή μου που δέχτηκαν όλοι όσοι ανέφερες να είναι μαζί μου. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ όμορφο την Κυριακή, θα κυλήσει πολύ ωραία η παρουσίαση. Αυτή τη φορά, όπως είπες, είναι ένα γίγαντα η Ρόζα. Mm-hmm. Θες να σου πω λίγα λόγια για την ιστορία. Εννοείται, το ξέρεις. Είναι όχι, όλο. όχι όλο. Αλλά είναι ενδιαφέρουσα ιστορία από ό,τι ξέρω. Ναι, συναντά ένα γίγαντα λοιπόν. Είναι πολύ πιο σίγουρη αυτή τη φορά η Ρόζα για τον εαυτό της. Καμία σχέση με την προηγούμενη φορά που πέρναγε δύσκολα από τους υπόλοιπους δράκους. Τώρα πατά γερά στα πόδια της. Λειτουργεί πάλι με βάση την καλοσύνη. Συνεχίζει να είναι ένας καλός δράκος. Και συναντά σε ένα μακρινό ταξίδι που κάνει πέρα από γιγάντια μανιτάρια. Πέρα από το δρακοχωριό, συναντά ένα γίγαντα, ο οποίος έχει δημιουργήσει προβλήματα σε κάποιους ανθρώπους και τελικά εκείνη ανακαλύπτει ότι δεν φταίει. Είναι ένας παρεξηγημένος γίγαντας, για την ακρίβεια είναι ο Ρωστούλης. Mm-hmm. Οπότε λύνει την παρεξήγηση και όλα βαίνουν καλώς και έχουμε το ζήσαμε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Στο παραμύθι. Εννοείται αυτό. Ναι. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, έτσι, σαν συγγραφέα, επειδή η Ρόζα είναι καθαρά δικό σου δημιούργημα, είναι ένας χαρακτήρας, έτσι, ένας ήρωας που τον εμπνεύστηκες, που αγαπήθηκε, όπως είπαμε. Τι σημαίνει για ένα συγγραφέα, λοιπόν, να επιστρέφει στους χαρακτήρες που έχει γράψει, γιατί είπαμε, είχες την πρώτη ιστορία με τη Ρόζα, τώρα εντός εικόνα αναγκάστηκες λόγω των παιδιών να επιστρέψεις αυτόν. Ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα και για την Ρόζα, μαθαίνεις καινούργια πράγματα και εσύ δηλαδή για τον κόσμο που δημιουργείς. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ ήθελα να γυρίσω στη Ρόζα, δεν ήταν μόνο των παιδιών επιθυμία. Και εμένα είναι ένας ήρωας που έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Εννοείται ότι έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου γιατί είναι ο πρώτος μου ήρωας. Είναι ένα βρακάκι που κι εγώ το πόνεσα σύμφωνα με τα όσα πέρασε, άσχετα με το ότι την έχω γράψει. Ήθελα να την προχωρήσω, ναι, ήθελα να την κάνω πιο δυνατή, πιο σίγουρη,
για τον εαυτό της και δεν ξέρω πώς είναι, δεν ξέρω, δεν το έχω ξανακάνει να ξαναγυρίσω σε έναν ήρωά μου, αλλά η Ρόζα είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι, είναι το παιδάκι μου, είναι βρακάκι μου, παιδάκι μου. Πώς ήταν αυτή η μετάβαση, γιατί να πούμε ότι έγραψες τη Ρόζα, στο πρώτο βιβλίο που έχουμε τη Ρόζα, μετά πήγες σε ένα μυθιστόρημα για ενήλικες, έτσι, και τώρα επιστρέφουμε στο παιδικό. Αυτή η μετάβαση αναλογεί, για βάλε μας λίγο στο κλίμα, πόσο εύκολη είναι. Στο είχα πει και τότε ότι νιώθω καλύτερα με τα παραμύθια. Μ' αρέσει να κυκλοφορώ με παραμυθένιο ήρωες. Το μυθιστόρημα ήταν κάτι που είχα ανάγκη και εγώ να γράψω, κάτι πέρα από παραμύθια. Το τόλμησα, το έκανα, πήγε καλά. Και να σου πω και την αλήθεια, πολλοί είναι αυτοί που μου ζήτησαν να ξαναγράψω μυθιστόρημα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν θα το κάνω άμεσα. Θα το κάνω, το θέλω και εγώ. Έχω μια ιδέα στο κεφάλι μου, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Το θέλω όμως και εγώ σαν Μαρία να ξαναγράψω. Είναι τελείως διαφορετικά το ένα με το άλλο. Δεν ξέρω, το παραμύθι μου βγαίνει εύκολα. Είναι δύσκολο κοινό τα παιδιά, αλλά μου βγαίνει πιο εύκολα. Να καθίσω και να πω μια ιστορία. Ήλθαν και όλα τα, και τα δύο τα προηγούμενα βιβλία γίνανε έτσι, είχαν επιτυχία και είχαν απήχηση στον κόσμο. Και γι' αυτό νομίζω το είχαμε ξανασυζητήσει ότι ουσιαστικά υπάρχει όλη αυτή η αγάπη που δέχεται ένας συγγραφέας για το έργο του, ουσιαστικά μετατρέπεται και σε μια πίεση και συνεχώς ανεβαίνουν οι προσδοκίες, έτσι. Δεν ξέρω να το νιώθεις αυτό. Ναι, όταν σου ζητάνε, εννοείται, δεν θες να τους απογοητεύσεις. Πόσο μάλλον εκείνες που έχουν αγαπήσει το πόνιμά σου, τους νιώθεις πιο κοντά σου. Και όταν σου ζητάνε κάτι τέτοιο, όχι τόσο πίεση, όσο ότι δεν θες να τους απογοητεύσεις. Αυτό. Τώρα λοιπόν, να επιστρέψουμε στην καινούργια αυτή ιστορία και την καινούργια περιπέτεια της Ρόζας θα ήθελα. Θέλω να μου πεις τα σχόλια που έχεις πάρει μέχρι στιγμής, τι σου έχουν πει, γιατί ξέρω ότι έχεις κοινό που τα διαβάζει πρώτα τα παραμύθια. Λοιπόν, συνεχίζουν το πρώτο πράγμα που λένε, εννοείται για τον εικονογράφο, τον κύριο Διονύση. Άλλη μια φορά επαναλάβαμε τη συνεργασία μας. Εγώ ήμουν πολύ ευχαριστημένη και από την προηγούμενη εικονογράφησή του. Αυτή τη φορά νομίζω ότι είναι ακόμα πιο παραμυθένια, ακόμα πιο μαγική. Αρχικά λοιπόν ξεκινάμε με την εικόνα που τα τραβάει σε χρώμα, σε σχέδια. Στη συνέχεια, όσον αφορά την ιστορία, τους αρέσει που συναντάνε ένα γίγαντα. Όσο παιδάκια το έχουν δει, γιατί σου λένε ένας μήνας που έχει κυκλοφορήσει. Ακόμα ούτε και εγώ έχω ξεκινήσει τις παρουσιάσεις στα σχολεία. Τους αρέσει και αυτή η ιστορία. Παρόλο που δεν είναι τόσο έντονα με διδακτικούς τόνους μέσα, όσο ήταν το προηγούμενο, που μίλαγε για τη διαφορετικότητα και τον εκφοβισμό. Αυτό μιλάει πιο πολύ για τη συνεργασία, την ομαδικότητα. Δεν ήθελα να έχει τόσο έντονους διδακτικούς τόνους, ήθελα απλά μια περιπέτεια, μια παραμυθένια ιστορία. Αυτό που λέμε ότι ανοίγεις την πορτούλα και μπαίνεις στον κόσμο των παραμυθιών και ζεις μια περιπέτεια, χωρίς να σου περνάει πολύ έντονα μηνύματα. Αυτό. Η Σιούλα συναρπάζει, γιατί και οι χαρακτήρες έτσι και οι δράκοι και ιδιαίτερα με τη μορφή που τους έχεις δώσει, το έχουμε πει και τότε, νομίζω είναι τεράστιο έτσι, επιτυχημένο έβριμα που είχες και μια σκέψη να βάλεις έναν καλό δράκο και ένα ροζ δράκο. Έτσι, είδαμε εμείς λίγο το εσωτερικό, δεν θα αποκαλύψουμε περισσότερα. Εντάξει, για να το δείτε, απλά όντως η εικονογράφηση είναι εκπληκτική. Και δεν ξέρω, κάτι έπιασα στην αρχή και εντάξει, εγώ θα το ρωτήσω. Ετοιμάζεις και άλλα παραμύθια, κάτι έχεις στο μυαλό σου, τι έχεις προσχεδιάσει. Έχω δώσει ήδη ένα στον εκδοτικό μου, να σου πω την αλήθεια, άλλο έδωσα εγώ. Ναι, ναι. Δεν είχα δώσει τη Ρόζα. Πήρα θετική απάντηση από τον εκδοτικό και την ώρα που συζητάμε, λίγο πριν ξεκινήσει ο εικονογράφος, που κάνουμε την καθιερωμένη συζήτηση με την εκδότριά μου για το πώς θα θέλαμε να το σχεδιάσουμε το παραμύθι, στην κουβέντα πάνω της λέω ότι έχω άλλο ένα με τη Ρόζα. Και μου λέει, και γιατί μου έστειλες αυτό. Λέω, είπα να μην συνεχίσουμε πάλι με Ρόζα, να δούμε και κάτι άλλο. Όχι, μου λέει, θα συνεχίσουμε με τη Ρόζα γιατί αυτό ζητάνε και μικροί αναγνώστες και δεν πρέπει να τους απογοητεύσεις. Και τελικά είχε δίκιο, αλλά έχω ήδη ένα έτοιμο που το έχει δεχτεί ο Σελότος. Μου δώσαν και σε εκείνο πολύ ωραία σχόλια. Οπότε μάλλον θα προχωρήσουμε με εκείνο. Δεν θα πω όμως περισσότερα. Εντάξει, όχι. Δεν έχει όμως μέσα το δρακάκι μας, το γνωστό δρακάκι. Ναι, θα είναι άλλη χαρακτήρας. Ωραία. Αλλά αυτό φαντάζομαι θα βγει πιο μετά, γιατί τώρα σαφέστατα έχουμε εδώ να. Τώρα πρέπει να στηρίξουμε το γίγαντα. Συνάντηση με έναν γίγαντα που είναι εξαιρετικό ενδιαφέρον και για μία ακόμα φορά. Νομίζω ότι έχεις πάρει ένα χαρακτήρα, ένα γίγαντα που γενικώς βλέπουμε γίγαντες έτσι πρωταγωνιστές σε παραμύθια και τον έχεις
διαμορφώσει με ένα δικό σου τρόπο. Εγώ όμως θα ήθελα να μάθω και κάποια πράγματα για το κουκλάκι που κρατάς. Τη Ρόζα εδώ. Ρόζα. Πώς προέκυψε εδώ η φίλη μας? Η Ρόζα. Συγκεκριμένη είναι η δώρα από τη θεία μου. Mm-hmm. Σε όλα τα σχολεία που πήγαινα έπρεπε να βρω και ένα ροζ δράκο. Γιατί μόνο μου με τις εικόνες δεν γινόταν να πηγαίνω. Έψαχνα λοιπόν στα καταστήματα και δύσκολα έβρισκα. Βρήκα έναν πολύ πολύ μικρούλι. Οπότε, ξέροντας την αγωνία μου να έχω μαζί μου και τη Ρόζα και πιο πολύ την αγωνία των μικρών παιδιών που θέλω να το δουν και ζωντανά τον ήρωα, εκείνη μου το έφτιαξε και είναι παρεούλα μου, παρέα και μαζί μου στα σχολεία. Σωστά. Ναι, και έτσι είπα σήμερα, αφού λέμε συνέχεια για τη Ρόζα, να την έχουμε εδώ και εκείνη. Καλά έκανες, γιατί και εγώ χαίρομαι που τη γνωρίζω τη Ρόζα, είναι γεγονός αυτό. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, εκτός από την Κυριακή, τώρα 19 Νοέμβρη, 11.30 θυμίζω, είναι η βιβλιοπαρουσίαση στο Alana Park Resto, που θα τα πούμε βέβαια και συνέχεια. Ετοιμάζουμε κάτι άλλο, έχεις, θα πας και σε σχολεία φέτος, έτσι? Θα πάω και σε σχολεία εννοείται, ήδη έχω κάποιες προτάσεις πάλι σε σχολεία στα Γιάννενα και εκτός Ιωάννινων. Ναι, όλα θα μπουν μετά την παρουσίαση σε σειρά. Τα μόνα που έχω κανονισμένα σίγουρα και μπορώ να σου πω είναι ότι 2 Δεκεμβρίου θα είμαστε Καρδίτσα με τη Ρόζα και 3 Δεκεμβρίου θα είμαστε στη Λίδα. Είναι τα μοναδικά που έχω σαν ημερομηνία. Και μπορώ να σου τα αναφέρω. Καλά κάνεις, γιατί μας βλέπει όλη η Ελλάδα τους άλλους μέσω live streaming. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και γενικώς, επειδή είπαμε ότι η πόλη μας και η Ήπειρος βγάζει νέα ταλέντα, βγάζουμε συνεχώς κόσμο και συγγραφείς και μουσικούς, η Ρόζα είναι ένας χαρακτήρας που αγαπήθηκε γενικότερα, όχι μόνο στα Γιάννενα. Και δεν ξέρω, ίσως έχεις βρει το μυστικό της επιτυχίας, νομίζω. Είναι ένας χαρακτήρας που είναι αξιαγάπητος, περνάει μηνύματα που, όπως μας είπες και εσύ, και αυτό το βιβλίο δεν το κάνει σκόπιμα με ένα, αλλά νομίζω κερδίζει πολλά αναγνώσεις και πάνω απ' όλα περνάνε καλά και τα παιδιά, έτσι. Εννοείται. Εννοείται ότι διαβάζοντας ένα παραμύθι, αυτό που θέλουμε αρχικά είναι να περάσουν καλά τα παιδιά. Και ας μην σου λέω έχει τόσο έντονους διδακτικούς τόνους, και μόνο που θα τους εξετάρει τη φαντασία τους, θα ταξιδέψουν με παραμυθένιους ήρωες, είναι κάτι καλό, πιστεύω. Πολύ σωστά. Είπαμε, έχει εδώ συναντήσεις, ένα σωρό. Και στο σημείο αυτό, να τονίσω και να σας ευχαριστήσω βέβαια και εσένα, ότι εμείς έχουμε να κληρώσουμε και ένα βιβλίο, ένα αντίτυπο από το παραμύθι εδώ, το Ρόζο Ρόζο Δράκο συνάντησε με έναν γίγαντα. Το διεκδικείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, όπως ξέρετε. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο όλοι να μας καλέσετε, γιατί είναι ένα παραμύθι, όπως είχαμε πει και για το προηγούμενο, που προσφέρει λίγο και, αν θέλεις, μια καλή αφορμή στα παιδιά. Για να γίνουν και αναγνωστικό κοινό, έτσι, να αγαπήσουν το βιβλίο. Όντως, αν βρουν ένα βιβλίο που τους αρέσει, είναι πολύ πιο εύκολο να συνεχίσουν να διαβάζουν βιβλία. Δεν είναι μόνο να διαλέγουμε εμείς οι γονείς. Πρέπει να διαλέγουν και τα ίδια τα παιδιά. Οπότε, αν βρουν κάτι που αγαπάνε, σίγουρα αυτό θα τα κάνει να ψάξουν να βρουν και κάποιο άλλο. Και αυτό συνεχίζεται. Σωστό. Είπαμε, είναι πολύ σημαντική η δουλειά ενός συγγραφέα παραμυθιών ή παιδικών βιβλίων, διότι δημιουργείται και ένα κοινό αναγνωστικό το οποίο χρειάζεται, γιατί εντάξει, είμαστε σε μια περίοδο που μας έχουν πάρει λίγο ως βάρνα όλοι οι υπολογιστές και τα λοιπά, αλλά καλό είναι να επιστρέφουμε και η μαγεία του παραμυθιού νομίζω δεν αλλάζει όσα χρόνια και τα περάσουν. Ειδικότερα όταν γίνεται σωστή δουλειά. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι η βιβλιοπαρουσίαση είναι την Κυριακή 19 Νοεμβρίου στις 11.30 στο Alana Park Resto. Για το βιβλίο θα μιλήσουν, όπως είπαμε, η Δήμητρα Μέτζο, εκπαιδευτικός, και η Ευαγγελία Σούπη, λογοθεραπεύτρια. Η αφήγηση του παραμυθιού είναι της Βίκης Βάβα, παιδαγωγού, θεάτρου και δραματοθεραπεύτριας, και την εκδήλωση θα συντονίζει η Ελένη Αράπογλου, φιλόλογος και συντάκτρια εδώ σε τοπική εφημερίδα. Όπως είπα, έχετε έτσι, διάφορα ετοιμάσει για την παρουσίαση. Είναι μαζί μας το ΙΕΚ Δέλτα, που το αναφέρουμε αυτό, γιατί είναι σωστά. Τιμή μου που οι σπουδαστές θέλουν να παρευρεθούν. Στο τμήμα προσχολικής αγωγής, με διάφορα δρόμενα κτλ. Οπότε δεν ξέρω έτσι, αν περιμένεις κάτι για αυτή την Κυριακή, αν δεν ξέρω, περιμένεις τα παιδιά να σου πούνε πάλι κάτι. Το είχα συζητήσει και την προηγούμενη φορά και είμαι σίγουρη. Έρχονται τα παιδάκια, εγώ βλέπω εκεί πέρα. Είμαι σίγουρη ότι θα μου πούνε. Τα περιμένω πώς και πώς. Για μένα θα είναι η καλύτερη στιγμή όταν πλέον έχει τελειώσει η παρουσίαση, έχουν περάσει καλά και σίγουρα θα έχουν κάτι να μου πούνε από το πιο απίθανο. Δεν μπορεί να φανταστεί το κεφαλάκι τους μέχρι το πιο απλό, να θέλουν να αγγίξουν τη Ρόζα ή να μιλήσουν με μένα. Το περιμένω πώς και πώς. Για μένα είναι η καλύτερη στιγμή, όταν οι μικροί μου φίλοι μου δίνουν ιδέες. Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι όλοι μας θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή.
Εγώ, Μαρία μου, θέλω να σε ευχαριστήσω που για μία ακόμα φορά είσαι μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξέρεις ότι η εκπομπή είναι ανοιχτή, όποτε και εγώ έτσι υπάρχει καινούργια δουλειά. Πάντα πολύ ωραία μαζί σου, το ξέρεις. Και βέβαια, να σε ευχαριστήσω και για τα βιβλία εδώ που έτσι μας προσφέρεις. Το βιβλίο που θα κληρώσω και κρατάω εδώ στα χέρια μου. 2653-2657, θυμίζω, το διεκδικείτε. Είστε πανεβίνε, εγώ θα πω, Μαρία, γιατί όχι και με τη Ρόζα. Γιατί η Ρόζα και θα πειθεί η αλήθεια αυτή και νομίζω ότι είναι ένας χαρακτήρας που έχει έτσι τα φόντα και τις προοπτικές να γίνει διαχρονικός, εγώ θα πω. Μακάρι. Δεν νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να έχουμε και μια σειρά παιδικών παραμυθιών με τη Ρόζα. Είναι ένας χαρακτήρας που προσφέρει έτσι δυνατότητες. Μακάρι και το εύχομαι, γιατί ξέρω ότι το αγαπάς αυτό που κάνεις και έχοντας δει και διαβάσει και την πρώτη ιστορία, έτσι, νομίζω ότι υπάρχει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν, Μαρία, είμαι σίγουρος. Ευχαριστώ.